Αυτό το παράδειγμα μας λέει ότι έχουμε ένα σχολείο με 100 μαθητές και 100 κλειδωμένα ντουλάπια στη σειρά. Ο πρώτος μαθητής θα ανοίξει όλα τα ντουλάπια, ο δεύτερος μαθητής θα κλειδώσει κάθε δεύτερο ντουλάπι, δηλαδή τα 2, 4 και λοιπά μέχρι το 100. Ο τρίτος μαθητής θα αλλάζει την κατάσταση από ανοιχτό σε κλειστό και ανάποδα κάθε τρίτο ντουλάπιου, δηλαδή τον 3, 6, 9 και λοιπά μέχρι το 99. Παραδείγματος χάρη το 3 ανοίχτηκε από τον πρώτο μαθητή, έμεινε ανοιχτό από τον δεύτερο, άρα τώρα ο τρίτος έρθει να το κλείσει. Το 6 ανοίχθηκε από τον πρώτο μαθητή, κλείστηκε από τον δεύτερο, ο τρίτος έρθει να το ανοίξει και ούτω καθεξής. Και αυτό θα συνεχιστεί μέχρι τον τελευταίο μαθητή. Ο 50ος μαθητής, παραδείγματος χάρη, θα αλλάζει την κατάσταση κάθε 50ου ντουλάπιου, δηλαδή το 50 και το 100. Ο 70ος θα αλλάζει την κατάσταση κάθε 70ου ντουλάπιου, δηλαδή μόνο το 70. Ο 100ος θα αλλάξει μόνο το 100ου ντουλάπιου. Και το ερώτημα είναι, και αν ντουλάπια θα είναι ανοιχτά στο τέλος της διαδικασίας. Άρα, πρέπει ας πάρουμε ένα-ένα ντουλάπι και να δούμε τι συμβαίνει. Ας κάνουμε μια αρχική καταγραφή μερικών ντουλάπιων. Τι θα συμβεί στο ένα? Αρχικά ήταν κλειστό, ο πρώτος το άνοιξε και μετά κανείς δεν το έχει ξαναπειράξει. Άρα στο τέλος το ντουλάπι νούμερο 1 θα είναι ανοιχτό. Το ντουλάπι νούμερο 2 τι θα συμβεί? Θα το ανοίξει ο πρώτος, θα το κλείσει ο δεύτερος και θα μείνει κλειστό. Στο τρίτο ντουλάπι τι θα συμβεί? Θα το ανοίξει ο πρώτος, ο δεύτερος δεν θα το πειράξει, θα το κλείσει ο τρίτος. Και από εκεί και πέρα κανείς άλλος δεν θα το πειράξει. Θα μείνει κλειστό. Το τέταρτο ντουλάπι θα το ανοίξει ο πρώτος, ο δεύτερος θα το κλείσει, ο τρίτος δεν θα το πειράξει, ο τέταρτος θα το ανοίξει και μετά δεν θα ξαναπειράχτει. Άρα θα μείνει ανοιχτό. Δεν βλέπουμε κάποιο μοτίβο. Ας επιλέξουμε και κάποιο μεγαλύτερο αριθμό να δούμε τι συμβαίνει. Παραδείγματος χάρη, τι συμβαίνει με τον ντουλάπι 20? Και θα το πειράξουν. Θα το πειράξουν όσα άτομα έχουν αριθμό ο οποίος διαιρεί το 20. Παραδείγματος χάρη, ο έκτος δεν θα το πειράξει, διότι αλλάζει την κατάσταση κάθε έκτου ντουλαπιού, του 6, 12, 18, 24 κλπ. Θα του αλλάξει την κατάσταση ο πέμπτος, επειδή θα πάει 5, 10, 15, 20 και γενικά όλοι οι διαιρέτες του. Και είναι οι διαιρέτες του, είναι ο 1, ο 2, ο 4, ο 5, ο 10 και ο 20. Τι θα συμβεί από αυτούς? Ο 1 θα το ανοίξει, ο 2 θα το κλείσει, ο 4 θα το ανοίξει, ο 5 θα το κλείσει, ο 10 θα το ανοίξει, ο 20 θα το κλείσει. Άρα θα μείνει κλειστό. Έχουμε τώρα επιτύχει κάτι πολύ σημαντικό. Η κατάσταση ενός ντουλαπιού εξαρτάται μόνο από τους διαιρέτες του. Και μάλιστα εξαρτάται από το πλήθος των διαιρέτων του. Αν έχει άρτιον πλήθος διαιρέτων, όπως εδώ, στο τέλος θα είναι κλειστό, διότι θα πάει άνοιγμα κλείσιμο, άνοιγμα κλείσιμο κλπ. Αν έχει περιττό αριθμό διαιρέτων, όπως το 4, που οι διαιρέτες του είναι το 1, 2 και 4, τότε στο τέλος θα μείνει ανοιχτό, διότι θα πάει άνοιγμα, κλείσιμο, άνοιγμα, κλείσιμο κλπ. Και θα έχουμε και ένα τελικό άνοιγμα, διότι έχουμε περιττό πλήθος από διαιρέτες. Επομένως, η ερώτηση, και αν ντουλάπια θα είναι ανοιχτά στο τέλος της διαδικασίας, είναι ισοδύναμη με την ερώτηση, και οι αριθμοί έχουν περιττό πλήθος διαιρετών. Μας ενδιαφέρουν βέβαια μόνο οι αριθμοί από το 1 ως το 100, δεν μας ενδιαφέρουν όλοι οι αριθμοί, αλλά θα πρέπει να βρούμε μια γενική μέθοδο που να μας λέει αν κάθε αριθμός έχει περιττό πλήθος διαιρετών ή όχι. Διότι σίγουρα δεν θέλουμε να ελέγξουμε 100 αριθμούς για να δούμε αν ο καθένας από αυτούς έχει περιττό πλήθος διαιρετών ή όχι. Ας γράψουμε ξανά τους διαιρέτες του 20, οι οποίοι ήταν ο 1, 2, 4, 5, 10 και 20. Και ας παρατηρήσουμε ότι μπορούμε να τους ζευγαρώσουμε. Το 1 ζευγαρώνει με το 20, το 2 ζευγαρώνει με το 10, το 4 ζευγαρώνει με το 5 και όλα τα ζευγάρια έχουν γινόμενο 20. 1 επί 20, 2 επί 10, 4 επί 5.
Άρα για κάθε αριθμό μπορούμε να χωρίσουμε τους διαιρέτες του σε ζευγάρια, που αυτό θα σημαίνει ότι έχει άρτιο πλήθος διαιρέτων. Δεν συμβαδίζει με το 4 που είδαμε περί το πλήθος διαιρέτων. Ας δούμε γιατί το 4 δεν γίνεται ο χωρισμός σε ζευγάρια. Στο 4 οι διαιρέτες ήταν το 1, το 2 και το 4. Το 1 ζευγαρώνει με το 4, το 2 όμως ζευγαρώνει με τον εαυτό του για να μας δώσει 2 επί 2 ίσον 4. Άρα πάντα έχουμε ότι όλοι οι διαιρέτες ενός αριθμού χωρίζονται σε ζευγάρια, εκτός που την περίπτωση όπου ένα διαιρέτης ζευγαρώνεται με τον εαυτό του. Πότε θα συμβεί αυτό να ζευγαρωθεί ένας διαιρέτης με τον εαυτό του? Όταν το γινόμενο με τον εαυτό του δώσει τον αρχικό αριθμό. Παραδείγματος χάρη, εδώ το 2 τετράγωνο είναι το 4. Ή, παραδείγματος χάρη, για το 25, του οποίου οι διαιρέτες είναι το 1, 5 και 25, ζευγαρώνουμε το 1 με το 25 και το 5 μένει μόνο του για να μας δώσει 5 επί 5, 25. Συνοψίζοντας λοιπόν, αν έχουμε ένα αριθμό ο οποίος δεν είναι τέτοιο τετράγωνο, τότε μπορούμε να χωρίσουμε όλες τους διαιρέτες του σε ζευγάρια. Και είναι προφανές ότι συμβαίνει αυτό. Αν έχουμε τον αριθμό ν, τότε ζευγαρώνουμε τον ν με τον ίδιο ν. Και εφόσον ο ν είναι διαιρέτης, ο ίδιο ν είναι ακέραιος και θα είναι και αυτός διαιρέτης. Και αυτοί οι δύο αριθμοί είναι όντως διαφορετικοί, εκτός και αν ο ν ίσον με ν ίδιο ν που είναι ισοδύναμο, με το ν να είναι ίσο με τη τετράγωνο, δηλαδή το ν να είναι τέλειο τετράγωνο. Έχουμε λοιπόν πάντα ζευγάρια, δηλαδή πάντα άρτιο πλήθος διαιρέτων, εκτός αν είναι τέλειο τετράγωνο, που μένει ένας αριθμός μόνος του που δεν ζευγαρώνεται και μας αφήνει περιττό πλήθος διαιρέτων. Άρα, επιστρέφοντας στο αρχικό πρόβλημα, και αν του λάπια θα μείνουν ανοιχτά, μόνο αυτά τους οποίους ο αριθμός τους είναι τέλειο τετράγωνο.